Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο μου βίντεο. Άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι μου, κάντε με εγγραφή, πάτε το like, πάτε το κουδουνάκι για να σας έρχεται την ημέρα σε κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Και σήμερα εγώ με την Άννα και με την Ειρήνη θα κάνουμε ένα story στο Blue Heaven RP, το οποίο μου είχε πει η Δέσποινα να κάνουμε ένα, αλλά εγώ της το ακύρωσα και της είπα ότι θα κάνω κάτι πιο καλό. Και αυτή η ιδέα, να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο αντιγραφή από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Τέλος πάντων, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Η Ειρήνη πάει στο ρόλο της, εγώ με την Άννα χτίζουμε σπίτι και πάμε στο ρόλο μας. Ωραία. Θεμή. Εγώ θα είμαι στο σπίτι μου και καλά θα κοιμάμαι, οκ. Μαζί θα κοιμόμαστε, αφού θα ήμασταν ζευγάρι. Όχι, Θεμή. Όχι. Θα είχες το δικό σου σπίτι. Οκ. Εντάξει. Θα είχα το δικό. Θεμή, παιδιά, περιμένετε λίγο να αλλάξω. Οκ. Ναι, και εγώ να κλείσω τα φώτα, να κάνω τα... Οκ. Χάβη. Αχ, να πάρω την Άννα, να πάμε καμιά βόλτα. Ναι, θα πάω να πάρω την Άννα, να πάμε καμιά βόλτα. Ναι, έλα Άννα, τι κάνεις? Άννα, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλά, τώρα με ξύπνησες. Συγγνώμη, θες να πάμε για καμιά μπυρίτσα στο πάρκο? Εντάξει, εγώ θα ξαναπάω πάλι για ύπνο, οκ. Okay. Ωραία, θες να βγούμε αύριο? Οκ, να πούμε αύριο 7 η ώρα στο πάρκο. Οκ, γεια, καληνύχτα. The next day. Αχ, κανόνισα με την Άννα. Οκ, τέλος πάντων, πάμε να κάτσουμε εμείς. Εδώ πέρα είπαμε να κάτσουμε για μπυρίτσα. Αχ, τι ωραία. Διχτώνει και έχω και κουραστεί και πάρα πολύ. Αχ, ας πιω εγώ λίγο την πύρα μου και ας περιμένω και την Άννα. Εξωγήινος! Άκουγε. Αύριο στις 12 η ώρα όλος ο κόσμος θα καταστραφεί. Δηλαδή αύριο είναι το τέλος του κόσμου. Αχα, οπότε καλύτερα να προετοιμαστείς. Όχι! Άννα, να σου πω, πήγα στο πάρκο, κάθισα να σε περιμένω και βγήκε ξαφνικά ένας εξωγήινος και μου είπε ότι αύριο στις 12 η ώρα το βράδυ θα είναι το τέλος του κόσμου. Ναι, ωραίο πράγκ, δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Υπάρχουν, αλλά να τον δεις με τα μάτια σου άμα δεν με πιστεύεις. Για κάτσε να δω, είναι ακόμη εκεί. Έφυγε ο εξωγήινος. Οχ, ωραία, θα με πιστεύεις αύριο που θα έρθει το τέλος του κόσμου στις 12 η ώρα, οκ. Οκ. Λοιπόν, εγώ πάω σπίτι να πάρω τηλέφωνο το δήμαρχο να το βγάλει στην τηλεόραση και θα ανοίξω και την τηλεόραση για να είμαι σίγουρος ότι το έβγαλε. Έλα στο σπίτι μου, εγώ θα τον πάρω το δήμαρχο, εντάξει. Οκ, έρχομαι σπίτι σου να το πάρουμε μαζί. Λοιπόν, έλα, γεια Άννα. Γεια. Καλά, εντάξει. Πρώτα. Πάμε να κάτσουμε στο σαλόνι. Θα τον καλέσω εγώ, οκ. Okay. Okay, εγώ θα κάτσω εδώ. Εσύ άνοιξε τηλεόραση, εγώ θα το μιλήσω. Λοιπόν, δεν είμαι roommate, κάνε με roommate. Καλά, εσύ κάνε με. Τέλεια. Για να δούμε. Εγώ θέλω να δω ότι θα το βγάλεις στην τηλεόραση. Καλό. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, ο φίλος μου είδε έναν εξωγήινο σήμερα και είπε ότι... στις 12 η ώρα αύριο θα έρθει το τέλος του κόσμου. Μπορείτε να το κάνετε λίγο είδηση, παρακαλώ. Για περάστε λίγο από το γραφείο μου. Εντάξει. Το γραφείο σας πού είναι? Ρώτατε πού είναι το γραφείο της. Α, ξέρω, Θέμη, ξέρω εγώ. Οκ, πάμε μαζί. Έλα. Ωραία, κάτσε να πάμε. Ναι, πάμε, έχω προπόρετε. Έρχομαι κι εγώ, σε ακολουθάω γιατί δεν ξέρω. Παιδιά, ακούστε με λίγο, να ξέρετε, εγώ είμαι σε αυτό με τα πολλά έτσι δωμάτια που αλλάζει και το χρώμα και είμαι στο καφέ τέτοιο. Έχω πάρει ένα καφέ. Πού είσαι? Είμαι δίπλα από το Club Brew. Α, δίπλα από το Club Brew. Και είμαι,
Εδώ. Μπα, ναι. Πού είσαι, Άννα? Εδώ. Εγώ, πού είσαι? Ειρήνη, πού είσαι? Ωραίο φίτη, Ειρήνη. Συγγνώμη, πού είναι το δημαρχείο της Ειρήνης? Στο Club Rooks. Είμαι στο Club Rooks, μέσα. Δίπλα σου είπε. Δίπλα πού, στα δεξιά ή στα αριστερά? Α, στο Club Rooks. Α, στο Club Rooks, εγώ πήγα στο Brooks Dinner. Γεια σας. Γεια. Γεια, Ειρήνη. Α, συγγνώμη, γεια σας. Να σας πω, πήγα στο πάρκο χθες το βράδυ για να πάρω μπύρα και ξαφνικά κάθισα, είχαμε κανονίσει με την Άννα από ό,τι βλέπετε. Κάθισα μετά σε ένα παγκάκι να την περιμένω, άνοιξα λίγο την μπύρα μου και ξαφνικά ένας εξωγήινος πετάχτηκε από ένα θάμνο. Το έχετε τραβήξει σε βίντεο? Όχι, δεν πρόλαβα, γιατί δεν το ήξερα. Okay. Και μου είπε ότι το τέλος του κόσμου έρχεται αύριο στις 12 το βράδυ. Θα θέλατε μήπως να με ακολουθήσετε? Ναι, φυσικά. Έχω κάτσει. Οκ, πάμε. Κύριε Δημάρχε, το αμάξι σας είναι πολύ καθαρό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακολουθήστε με. Για έλατε να πείτε κάτι στην τηλεόραση. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στις θέσεις. Θα τραβάω εγώ. Λοιπόν, όχι. Εδώ συνέντευξη. Εδώ καθόμαστε. Αυτοί που παίρνουν συνέντευξη κάθονται εδώ. Γεια σας, Κόσμε. Γεια σας. Και έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Θέμη Τσολάκογλου. Ναι, και θα μας πει σήμερα κάτι που άφησε από χθες όταν τα πήρε για να πάρει δουλειά. Λοιπόν, γεια σας. Χθες το βράδυ κανόνισα με μια φίλη μου για να πάμε να πάρουμε μπύρες και ξαφνικά μέσα από ένα θάμνο είδα ένα εξωγήινο. Εγώ άνοιξα την μπύρα μου σε ένα παγκάκι που είχε εκεί κοντά για να περιμένω τη φίλη μου, γιατί δεν είχε έρθει και με είχε στήσει 2-3 ώρες και την περίμενε και μου είπε ότι θα έρθει κατά τις 12. Και στις 12 η ώρα που έκαζε στο παγκάκι βγήκε ξαφνικά ένας εξωγήινος από το θάμνο. Το ξέρω ότι δεν θα με πιστέψετε, αλλά μου είπε πως το τέλος του κόσμου έρχεται αύριο το βράδυ στις 12 η ώρα. Οπότε, Κόσμε, θέλω όλοι να πάτε να μαζέψετε τα πράγματά σας, μήπως και γίνει κάτι, γιατί μπορεί και ο Μικρός να μας κάνει φάση. Οπότε, μαζέψτε μερικά πράγματα που είναι σημαντικά και προφυλαχτείτε. Ναι, αυτά θέλαμε να σας πούμε. Γεια σας. Άννα, να σου πω, φοβάμαι για το τέλος του κόσμου. Θέλω να κοιμηθώ μαζί σου σήμερα, οκ. Έρχομαι να κοιμηθώ μαζί σου, οκ. Καληνύχτα. Την ώρα του τέλους του κόσμου. Άννα, το τέλος του κόσμου ήρθε. Γιατί κουνιόμαστε. Άννα, κουνιόμαστε. Θα πεθάνουμε. Ωχ, Άννα, σταμάτησε. Μήπως έγινε σεισμός και απλά ήταν έτσι? Ξέρω. Μα καλά, πόσα Ρίχτερ ήτανε? Λοιπόν, πάμε στο σεισμολόγο τον κύριο Λέκα να τον ρωτήσουμε, εντάξει, πάμε έξω. Ωραία, κάτσε να ντυθώ, ρε. Ωραία, εγώ πάω στο σεισμολόγο τον κύριο Λέκα να τον ρωτήσουμε αν ακριβώς έγινε σεισμός. Περίμενε. Ωραία, εγώ σε περιμένω εκεί να τον... Εγώ πάω να τον ρωτήσω και σε παίρνω με ένα τηλέφωνο. Ωραία, περίμενε. Κάτσε, θέλω να πάμε μαζί, εδώ. Δεν τον βρίσκω. Ανάτος. Γεια σας. Να σας πω, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Δεν θα ήθελα ποτέ να έρχομουν σε σεισμολογικό γραφείο, αλλά από ό,τι φαίνεται ήρθα. Να σας ρωτήσω, έγινε σεισμός 5,4 Ρίχτερ το βράδυ? Αχα, από ό,τι βλέπω. Α, επειδή νομίζαμε πως ήταν το τέλος του κόσμου. Τα ακούσατε κι εσείς τις ειδήσεις, έτσι? Αχα, το άκουσα από την τηλεόραση.
Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, από ό,τι φαίνεται. Την πραγματική ώρα του τέλους του κόσμου. Παιδιά! Κύριε σεισμολόγια, έγινε πάλι σεισμός! Νομίζω. Όχι, δεν νομίζω να έγινε. Κουνείται όλος ο κόσμος. Για, αχ, σταμάτησε και δείτε γρήγορα στο κομπιούτερ σας, μην τυχόν έγινε κι άλλος. Ναι, νομίζω έγινε. Είναι αυτή, είναι αυτή. Παιδιά, είναι αυτή. Είναι αυτή που ζητάνε στην αστυνομία, σωρά. Α, κλέφτρα. Να σας πω, κύριε σεισμολόγε, δεν έγινε. Μου ήρθε ενημέρωση στο κινητό μας. Μου ήρθε ενημέρωση στο κινητό μου. Το τέλος του κόσμου έφτασε. Σε περίπου 2 λεπτά θα χαθεί ο κόσμος. Οκ, ακούστε παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά εγώ τρέχω. Ναι, περίμενε μας. Κι εγώ τρέχω. Αχ, ήρθε το τέλος του κόσμου. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, πάτησε το like, αντε με εγγραφείτε στο κανάλι μου και πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχεται ενημέρωση κάθε καινούργιο που βγαίνει. Και από εμάς, bye bye guys, θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!